Πρακτικοί λαϊκοί οργανοπαίχτες. Αριστίδης Βασιλάρης. Στη σημερινή και στην επόμενη εκπομπή θα ακούσουμε τον Αριστίδη Βασιλάρη να παίζει φλογέρα, κλαρίνο και ζουρνά. Ο Βασιλάρης γεννήθηκε στο Ριόλο της Αχαΐας το 1932. Ο πατέρας του έπαιζε και αυτός φλογέρα, ζουρνά ή πίπιδα όπως λέγεται και νταούλι. Τραγουδούσε κιόλας. Ο Αριστίδης άκουγε τον πατέρα του, τον έβλεπε να φτιάχνει τα όργανα και έμαθε σιγά σιγά να τα φτιάχνει και εκείνος. Μου έδειξε λιγάκι ο πατέρας μου φλογέρα, αλλά μετά μόνος μου έκανα πάσα προσπάθεια για να μάθω. Μετά από 3-4 μήνες, αφού μου πρώτο έδωσε ο πατέρας μου φλογέρα, άργησα να φτιάχνω, γιατί τις περισσότερες δεν μπορεί, γιατί τις πετύχω και τις χάλαγα. Και από τις πολλές φορές είχα μάθει πια να φτιάχνω φλογέρες, αλλά όχι αμέσως. Μετά από κάνα μήνα, 2-3, άρχισα και φτιάχνα. Oh.
Φλογέρα είναι ένα πρευστό τύπου φλάουτου. Συνήθως καλαμένια, μοιάζει σαν ένα σωλήνας ανοιχτό στα δυο άκρα, που έχει 6 τρύπες μπροστά και μια πίσω. Τα μεταπολεμικά χρόνια έχουν 7 τρύπες μπροστά και μια πίσω. Φυσικά υπάρχουν κι άλλες παραλλαγές με 5, 6 ή και 7 τρύπες. Η συνηθισμένη φλογέρα φτάνει το πολύ το μισό μέτρο. Υπάρχει όμως και μεγαλύτερη, από 60 ως 85 εκατοστά, που στην Ήπειρο λέγεται Τζαμάρα και στην Εύβοια Νταβίρα. Η φλογέρα του Αριστίδη Βασιλάρη, που θα ακούσουμε τώρα, έχει μεγάλη ιστορία. Η φλογέρα αυτή πρέπει να είναι περίπου 20 χρόνων. Αυτή τη φλογέρα την έχω κόψει, δεν θυμάμαι περίπου τώρα ποια χρονολογία, ποιο μήνα, ποια μέρα. Την έκοψα, ήταν χλωρό το καλάμι. Και την έκοψα σε φεγγάρι. Γιατί έτσι είχα ακούσει από τον πατέρα μου. Και λέει, για να κάνεις μια καλή φλογέρα, πρέπει να την κόψεις σε φεγγάρι. Και ήταν χλωρό το καλάμι. Ήταν χειμώνας τότε, θυμάμαι. Και εγώ από τη βιασύνη μου για να πετύχω τη φλογέρα να παίξω, αφού ήταν χλωρό το καλάμι, δεν έπαιζε. Και άρχισα και την έκαψα απ' έξω. Την έκαψα με ένα σιδεράκι, έβαλα στη φωτιά και το έκαψα. Και όσο να κάνεις, ξαναγκάστηκε η φλογέρα και ξεράθηκε πιο γρήγορα. Και άρχισε και έπαιζε. Και από τότε έχει μείνει έτσι η φλογέρα αυτή. Μου έχει βγει πάρα πολύ καλή. Είναι σωστό αυτό που λένε ότι όταν δικόβεις το καλάμι στο φεγγάρι, το έχω δοκιμάσει. Thank you.
δεύτερο όργανο που έπαιξε ο βασιλάρης σε ηλικία 12 με 13 χρόνων ήταν η πίπιζα. Η πίπιζα, που ο κόσμος την ξέρει και σαν ζουρνά ή καραμούζα, είναι, όπως θα δούμε πιο αναλυτικά την άλλη φορά, ένα παμπάλαιο όργανο που στον ελλαδικό χώρο τεκμηριώνεται ήδη από τους ομηρικούς χρόνους. Η πίπιζα έχει διαπεραστικό ήχο, ανήκει στην οικογένεια των οργάνων τύπου όμποε με διπλό γλωσσίδι και ήταν το βασικό όργανο της ζυγιάς. Τα όργανα αυτά της καραμούζης, δεν ξέρω πώς να το πω αυτό το πράγμα, ήταν σαν υποτιμωτικό που άκουγα από τον κόσμο. Όσοι παίζαμε όργανα στα χωριά μας, μας λέγανε γυφταίος. Ή όπως όσοι φτιάχνουν σίδερα αυτά, τους χαλικιάδες, τους λένε γυφταίος πάλι. Και καταλαβαίνεις κάθε χρόνο, κάθε αυτό, να αρχίζουμε τώρα εμείς να παίζουμε όργανα και να λέμε ότι ο κόσμος μας λένε γυφταίος για αυτά, αρχίζουν και ντρεπόμασταν εμείς. Και δεν εκτιμούσαν τα όργανα αυτά, δεν τα χτιμάγανε. Και σιγά σιγά, αφού το εξασκούσαμε επάγγελμα, δεν είχαμε και τόση τράβηξη για να κονομάμε λεφτά από τη δουλειά αυτή. Και θέλαμε να το εξελίξουμε. Και τότε με ξανάγκασε και πήρα κλαρίνο. Αλλά βλέπω όμως τώρα τα παράτησα όλα τα άλλα και έρχομαι πάλι από την αρχή. Πάλι στη φλογέρα και πάλι στο ζουρνά. Θα είμαι ευχαριστημένος εγώ, όχι να παίρνω και πολλά λεφτά για να ζήσω, θα είμαι ευχαριστημένος να παίζω μόνο και μόνο αυτά τα όργανα. Να παίζω πίπιζα και φλογέρα. Τη σημερινή εκπομπή θα κλείσει πάλι ο ήχος της φλογέρας του βασιλάρη. Είναι αλήθεια ότι σήμερα νοθεύεται σιγά σιγά το ήθος της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Όμως, ακούγοντας το βασιλάρη, νιώθει κανείς πως η ουσία υπάρχει ακόμη. Τα δάχτυλά του, το φύσιμά του, μιλάνε καλύτερα γι' αυτό. Δεξιοτέχνης και ευαίσθητος μουσικός, καταγράφει αυτόματα τις λεπτές του ψυχικές δονήσεις, ενώ κινείται σε ένα χώρο ηχοχρωμάτων και μικροδιαστημάτων που δυσκολεύεται να πιστέψει κανείς πως βγαίνουν μέσα από αυτό το απλό όργανο. Thank you.
Τον Αριστίδη Βασιλάρη θα τον ξανακούσουμε την άλλη φορά να παίζει φλογέρα, καραμούζα, νταούλι, αλλά και κλαρίνο. Ήταν η εκπομπή «Πρακτικοί λαϊκοί οργανοπαίχτες». Παραγωγή Ελένη Καραΐνδρου. Τεχνική επιμέλεια Τάσος Μεταλλινός.